Στην αίθουσα του μεικτού όρκου του Δικαστηρίου Χανίων αναβιώνει το απίστευτο περιστατικό επίθεσης δύο κατοίκων του Μυλοποτάμου σε βάρος μιας οικογένειας Γερμανών τουριστών την περίοδο των διακοπών του στο νησί πριν από δύο χρόνια. Η πρωτοφανή τροπή ενός τροχαίου υλικών ζημιών και οι εικόνες που μεταδόθηκαν τότε είχαν σοκάρει το Πανελλήνιο δυσφημώντας την Κρήτη διεθνώς. Αναδείχθηκαν τα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πληγώσει την Κρήτη και για την οποία ευχόμαστε να μην υπάρξει κάποιο περιστατικό ξανά τέτοιο στο μέλλον. Αμαυρώνει και τον ελληνικό τουρισμό και την κρητική φιλοξενία και δημιουργεί κακές συνθήκες για τη χώρα. Στο εδόλιο κάθεται ο 40χρονος σήμερα οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου που καταδίωξε τους παθόντες και ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και ο 38χρονος συνοδηγός που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης και φθοράς ξένης περιουσίας. Κατά την σημερινή πρώτη μέρα της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν τρία μέλη της οικογένειας των Γερμανών. Ο ένας από τους γιους εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι κατηγορούμενοι θα λογοδοτήσουν και θα πληρώσουν για τις πράξεις τους. I'm happy that the case is going on after 2 years. It's been a very hard and difficult time for us all as a family. We've had need gone through lots of stress and difficulties. Προσδοκούν ηθικά μια ηθική δικαίωση. Δεν προσδοκούν τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλουν να μπορούν να μην χρειάζεται να μιλούν με άσχημα λόγια για την εμπειρία αυτή πια στο μέλλον, να μην χρειάζεται να ξαναμιλήσουν άσχημα για την Ελλάδα. Στο ερώτημα πάντως αν θα σκεφτόταν στο μέλλον να επισκεφτεί μαζί με την οικογένειά του την Κρήτη, ο νεαρός Γερμανός που τον Αύγουστο του 2022 στη διάρκεια των διακοπών του βίωσε άγριες στιγμές στην περιοχή του Μυλοποτάμου, απάντησε αρνητικά. I must say after this day today, I've seen how many people belong together to these people and it's going to be difficult for me to walk over to my hotel knowing that around 20 people that belong to these people are running around in these cities because I see how these people look at me and they are trying to frighten me with their eyesight and Το περιστατικό εκτελήχθηκε στις 19 Αυγούστου του 2022 στο Μυλοπόταμο, όταν μετά από τροχαίο υλικών ζημιών, στο οποίο ενεπλάκη το γιοταχή φορτηγό των Κρητικών και το ενοικιαστικό γιοταχή στο οποίο επέβαιναν οι Γερμανοί, οι πρώτοι φέρονται να επιτέθηκαν στους δεύτερους, εν συνεχεία τους καταδίωξαν και το θρίλερ έλαβε τέλος όταν ντόπιοι μπήκαν στη μέση αποτρέποντας τα χειρότερα. Είχαν όλοι βρεθεί σε μια κατάσταση σοκ για την απρόσμενη εξέλιξη και την θρασίτητα με την οποία, χωρίς να προκληθεί κάποιος από τους δύο συντοπίτες μας κρητικούς, εκδηλώθηκε μια τέτοια βίαιη και επικίνδυνη επιθετική συμπεριφορά. Στην υπόθεση παρενεύει τότε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, σημειώνοντας πως η έρευνα πρέπει να φτάσει σε βάθος. Ενώ και ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε κάνει λόγο για οφειλόμενη εφαρμογή του νόμου, αλλά και για διαφύλαξη της έννοιας των ελληνικών λέξεων, φιλοξενία και φιλότιμο.